Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα επεισόδια του τέταρτου κύκλου, μια μεγάλη τραγωδία θα χτυπήσει το σπίτι των Βρετάκων μετά τον εμπρισμό. Η εκδικητική μανία της Αμαλίας έχει ως αποτέλεσμα τον άδικο και βασανιστικό θάνατο της Ελευθερίας. Όταν η πρώην σύζυγος του Ισίδωρου θα μάθει ότι εξαιτίας της πέθανε ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να πιστέψει ότι έγινε αθελά της δολοφόνος και κατακλείζεται από τύψεις. Ταυτόχρονα, δύσκολες ώρες περνούν και ο πρώην άντρας της με τον Μάνο και τη Μαρίνα, καθώς ακόμη προσπαθούν να εμπεδώσουν τι έχει συμβεί και φυσικά να βοηθήσουν τη μικρή Αγγελική, η οποία βρισκόταν μέσα στο σπίτι με την Ταντά όταν αυτό παραδόθηκε στις φλόγες. Από την άλλη, όπως θα δούμε, μοιραία πρόκειται να αποβεί η απόφαση του Ισίδωρου να επισκεφτεί ξανά την Αμερική, όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια. Ο άντρας φεύγει από τη Μάνη για να συναντήσει κάποιους προμηθευτές, αλλά εξαφανίζεται. Ο Μάνος και η Μαρίνα ανησυχούν που ο Βρετάκος δεν έχει δώσει σημεία ζωής και προσπαθούν μάταια να τον βρουν στο τηλέφωνο. Κάποια στιγμή καλούν τους συνεργάτες του για να μάθουν που είναι και μαθαίνουν με τρόμο ότι δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Η αγωνία κορυφώνεται και λίγο αργότερα θα λάβουν ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Ένας άγνωστος ενημερώνει τον Μάνο ότι ο πατέρας του έπεσε θύμα απαγωγής και πρέπει να πληρώσουν χρήματα για να τον ελευθερώσουν. Στο μεταξύ, έναν νέο εφιάλτη θα δούμε να καλείται να αντιμετωπίσει και ο Δημοσθένης, καθώς θα μπει στο στόχαστρο επικίνδυνων ανθρώπων της παρανομίας. Μάλιστα, σχεδιάζουν απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, τοποθετώντας βόμβα στο αυτοκίνητό του. Λίγο αργότερα, ο κρυπτικός μηχανισμός σκάει και το όχημα τυλίγεται στις φλόγες. Τότε είναι που ο Δημοσθένης ταράζεται πολύ και προσπαθεί να καταλάβει ποιος θέλει να του κάνει κακό. Ταυτόχρονα, η Ασπασία και ο Στάθης τον πιέζουν να τους πει αν γνωρίζει ποιοι τον θέλουν νεκρό, φέρνοντάς τον σε ακόμη πιο δύσκολη θέση, καθώς κινδυνεύει να αποκαλυφθεί ότι είναι μπλεγμένος με τον κόσμο της μαφίας.